Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Σήμερον ο χρόνιος ελήθη δεσμός, χορευέ το τίνιν πάσα η και και σκυρτάτο, ανακαλέσε γάρα αυτήν παραγέγονε Χριστός και σώσε τας ψυχάς ημών. Πάλι γιορτές και άλλα Χριστούγεννα, ανακύκλωση ετών, αιτίων, ηλικιών, μικροαισθημάτων, πολλών μικρών ανθρώπων. Πάλι ο κόσμος τριγύρω μας επιδίδεται σε ψώνια ή μάλλον τα ψώνια αυτοεπιβεβαιώνουν έτσι την αυτάρκεια της ύπαρξής τους. Άφωτα ή παράφωτα φώτα αποκαλύπτουν ήδη επιτυχώς την εσότατή μας άβυσο. Το χρήμα τι κρίμα, ρέει άφθονο σε λάθος διεξόδους ενώ οι πλήστοι συμπολίτε βιώνουν μια ιδιότυπη μορφή φτώχεια. Ιδέα διαφορία αδιαφορία έω και την κακότητα και τον φθόνο για τον άλλο, τον διπλανό, τον ξένο, αυτόν που κλείνει απ' έξω η πόρτα μα, υπερπερισσεύει αλίμονο. Ο χειμώνα είναι συχνότερο, θερμότερο από τι καρδιέ μα. Χριστούγεννα πάλι χωρίς Χριστό. Στην πραγματικότητα ο ξένος, ο ανεπιθύμητος, ο αποδιοπομπέος είναι ο ίδιος ο Ιησούς. Σχεδόν απεγνωσμένα πασχίζει να αυτοσυστηθεί στον καθένα μας σαν ο όντως δικός μας και φίλος μας. Ωστόσο η κυριαρχούσα σύγχυση εξαιτία της ιδιωτικής και κοινοτικής μας βαβέλ εμποδίζει κάθε περίπτωση προσέγγισης ή συνεννόησης. Για μια ακόμα φορά, η χριστιανική υφήλιος είναι ανάγκη να συναντηθεί αυτές τις μέρες με τον νεογέννητο Θεό, εισοδεύοντα στο μυστήριο το αποκεκριμένον από τον αιώνων και των γενεών. Για μια ακόμα φορά, ενώ προχωράμε ήδη στην τρίτη χιλιετία, μετά το ιστορικό και ανεπανάληπτο αυτό γεγονός της ενανθρώπισης, προσπαθούμε κατά τις δυνάμεις του ο καθένας να ταινίσουμε τον επιγύσθεο Θεό, διαπιστώνοντας ξανά ότι ο κατεξοχήν τιμόμενος της γιορτής αυτής, ο Χριστός δηλαδή, μέσα στον όλο υπερφορτωμένο διάκοσμο των ημερών, έχει εκπέσει σε ένα ευτραφές πλαστικό ή γύψινο νύπιο, μέσα στην ξυλότυπη ή χαρτονένια σπηλιά του, περιστοιχούμενο από κάποια αυτοφωτιζόμενα δίθεν ζωάκια, επίσης φωσφορίζοντα αγγελούδια ή και ταλέπορους βοσκούς, κοσμή ως ασάλευτη βασιλεία του κίτς στι πλατείες, τις κακέστητες βιτρίνες των μαγαζιών, τα νεοπλουτίστικα σπίτια μας, προπάντων όμως καταγράφεται άκομψα έως και βαναυσότητα στις τάμπουλαράζα ράζα παιδικές ψυχούλες. Ένας επίσης φορκλωρικός και κατά συνέπεια ανήκεια για την πνευματική μας φυτοζωή Χριστός λανσάρεται από τους κάθε λογείς ευσεβοφανείς υπερορθόδοξους είτε αποκομμένος από το υπερλογικό μυστήριο και την επανάσταση της ανθρώπινης υπόστασης, είτε ενσωματωμένος σε κάθε εύκολη και βασανιστή περί των θείων θεώρηση. Έπαψε για τους επίφοβους ηθικορήτορες να κείτε εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών και εις σημείων αντιλεγόμενων και ξέπεσε τώρα στον διαρκώς μιλίχιο και ευκολόπιστο Χριστό, ο οποίος βέβαια δίδαξε άπαξ την αγάπη σε κάποια ειδηλιακά παραθαλάσσια τοπία της Ιουδαίας και πάει μετά, τετέλεστε. Για την αθεολόγητη αυτή θεολογία, η καταγεγραμμένη στην Καινή Διαθήκη διδασκαλία του Ιησού περιορίζεται μόνον στο όντως κορυφαίο μήνυμα της αγάπης και της ειρήνης, χωρίς όμως ουδής να τολμά να θοπεύσει τα υπαρξιακά προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου, την τραγικότητα των αλλεπάλληλων πνευματικών τραυματισμών από τις πτώσεις, τη δυνατότητα της ανόρθωσης, τη χαρμονή της σωτηρίας, τη μεγαλοσύνη της ελευθερίας της βούλησης ή την εν γέννη ψυχική ισορροπία του ανθρώπου στην αναστατική σταυρική του πάντοτε σχέση με τον συνάνθρωπο και τον τριαδικό Θεό. Η ζωή μας, σύμφωνα με ένα παλαιότερο τραγούδι του Συρμού, είναι πια ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ, αποχάβνωση στον καναπέ, πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον, λάιτε και δημόσιες σχέσεις, συχνές επισκέψεις σε σούπερ μάρκετ, σακούλες γεμάτες με αυταπάτες, μια χήμα κατάσταση, μια ηλίθια παράσταση, ένα reality show. Πόσο πικρές αλήθειες σε λίγους μόνον σύγχρονους στίχους του σειρμού. Ετούτο το παραμορφωτικό φαινόμενο της ιδιωτικής μας ευημερίας έχει δυστυχώς λογοκρίνει και κολοβώσει τον αυθεντικό λόγο του Ευαγγελίου, κρατώντας έξω και μακριά από τις πύλες της ζωής μας τον αληθινό Ιησού της Εκκλησίας. Ο πολιτισμός της 24 ώρη έχει σκόπιμα αλλιεύσει από εκείνον όλα τα ανώδυνα σε εισαγωγικά στοιχεία της διδασκαλίας του, απομακρύνοντας ή παραθεωρώντας κάθε τι που θα μπορούσε ίσως να θίξει στο ελάχιστο το υπερκαταναλωτικό τικό μας όργιο, προτείνει προβάλλοντας στην καλωστημένη εμπορικότητα των γιορταστικών ημερών άλλοτε έναν ρομαντικό και άλλοτε έναν ευσεβιστή Χριστό. Η κοφτερή γλώσσα της θεολογίας που σε καμία περίπτωση δεν επιδέχεται περιστασιακές εκπτώσεις ιδεών και συμβιβασμούς με τον προσωπικό μας οχαδελφισμό Φονταμενταλισμό ή τον κάθε λογισμό μας θεωρείται στις μέρες μας ως μεσεωνικού τύπου τουλάχιστον διάλεκτος πολύ αλόκοτη και μάλλον ακατάληπτη για τον προωθημένο δικό μας πολιτισμό. Πώς άραγε από το κατεφημισμόν λεγόμενο χριστεπώνυμο πλήρωμα έχουν υπόψη τους ότι μαζί με το κήρυγμα της αγάπης και της κάθε αρετής, ο Ιησούς εισηγήθηκε ως πράξης καταθέσεις αιωνιότητας κάποιες ριζοσπαστικές θέσεις, οι οποίες πάντως φωτίζουν και εννοηματοδοτούν την γέννη διδασκαλία του. Σας αναφέρω ορισμένα τέτοια δείγματα που σπάνε κόκαλα. Πρώτον, εάν κανείς έρχεται σε εμέ και δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα του και γυναίκα και παιδιά και αδελφούς και αδελφές, ακόμα και τη ζωή του δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Από το καταλουκάν. Από το καταλουκάν πάλι. Νορμίζετε ότι ήλθα για να δώσω ειρήνη στον κόσμο. Όχι σας λέγω, αλλά χωρισμό διότι από τώρα και στο εξής θα υπάρχουν σε ένα σπίτι πέντε άνθρωποι χωρισμένοι σε, ομάδες, σε μερίδες, τρεις εναντίον δύο και δύο εναντίον τριών. Από το κατά Ματθέον, δύο παραδείγματα. Δεν ήλθα να βάλω ειρήνη, αλλά μαχαίρι. Ήρθα να χωρίσω άνθρωπο από τον πατέρα του και θυγατέρα από τη μητέρα της και νύφη από την πεθερά της και εχθροί του ανθρώπου θα γίνουν οι οικιακοί του. Και το άλλο από το καταματθέων Ματθαίον, εκείνος που θέλει να γίνει μεγάλος μεταξύ σας θα είναι υπηρέτη σα. και εκείνος που θέλει να είναι μεταξύ σας πρώτος θα είναι πάντων δούλος. Από το καταλουκάν, κάνετε για τον εαυτό σας βαλάντια που δεν παλιώνουν Θησαυρό ανεξάντλητο στου ουρανού, όπου κλέφτη δεν πλησιάζει, ούτε σκόρο καταστρέφει, διότι όπου είναι ο θησαυρό, εκεί θα είναι και η καρδιά σα. Από το Καταλουκάν επίση ένα άλλο απόσπασμα. Προσέχετε του γραμματεί, στου οποίου αρέσει να κυκλοφορούν στολισμένοι και αγαπούν του χαιρετισμού στι αγορέ, τι πρωτοκαθεδρίε, συναγω... στι συναγωγέ και τις πρώτες θέσεις στα δείπνα, οι οποίοι κατατρώγουν τα σπίτια των χειρών και για πρόφαση κάνουν μακρές προσευχές. Από το καταματθέων τρία παραδείγματα. Κάθε δέντρο που δεν κάνει καλό καρπό, το κόβουν σύριζα και το ρίχνουν στη φωτιά. Υποκριτή βγάλε πρώτα από το δικό σου μάτι το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά για να βγάλεις την ακίδα από το μάτι του αδελφού σου. Αλήθεια σας λέγω ότι οι τελώνες και οι πόρνες πηγαίνουν πριν από σας στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό το σύντομο, μα ενδεικτικότατο αγαπητή μου, αγιογραφικό απάνθισμα έρχεται να ανατρέψει, αναστρέψει, όπως θέλετε πείτε το και να καταλύσει τη σύγχρονη παράνοια, τον κοινωνικό εφησυχασμό μας και κυρίως την ψυχική μαλθακότητά μας. Ο αυθεντικός λόγος του Ιησού ως αλογόκριτος εκκλησιαστικός λόγος ευθύτητας και υγείας αποτελεί τον ιστέρη που ιαματικά θα επέμβει στη διαρκούσα ολοένα ασθένεια της ζωής μας. Κατά συνέπεια, πλάι στα εορταστικά, στον εορταστικά ντυμένο Χριστούλη των πολυκαταστημάτων υπάρχει πάντα επίτηδες παραθεωρημένος από τον κόσμο ο ριζοσπάστης Χριστός της σώζουσας Εκκλησίας. Και όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε την έκφραση της αλήθειας των ορατών και των αοράτων του χθες, του σήμερα και του μέλλοντος αιώνος στο θεανθρώπινο σώμα της Θείας Ευχαριστίας, από που η όλη ανθρωπότητα μεταλαμβάνει ζωής, τώρα και πάντα, νικώντας και πατάσοντας τον κάθε λογής θάνατο. Αν λάβουμε αγαπητοί μου σοβαρά υπόψη μας τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες απλοϊκές σκέψεις μας δικαιούμαστε να γιορτάζουμε ως Εκκλησία τη γένα του Χριστού, του αληθινού Υιού του Θεού, ο οποίος ενανθρώπισε για να οδηγήσει σε κίνδυνο και τελικά να καταργήσει το κράτος του σκοταδιού και της φθοράς. Καλά Χριστούγεννα.